Θα πάω, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και πραγματικά αυτό το τηλεφώνημα ήταν πολύ συγκινητικό από ανθρώπους που πλήγηκαν το 2007 από καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι ο νομός Ηλίας και είναι η συνάδελφος Άννα Αγγελίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει αρχίσει μια πρωτοβουλία από τον νομό Ηλίας για να ανταποδώσουν εκεί οι άνθρωποι, να ανταποδώσουν το καλό που τους έκανε η Κύπρος το 2007. Συνάδελφε, καλό σου μεσημέρι, Άννα. Άνδρη, καλό μεσημέρι και από την Ηλία. Το λέω και με πιάνει ρίγος και ένα μεγάλο ευχαριστούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και σε σένα που το σκέφτηκες και ξεκίνησες αυτή την προσπάθεια. Άνδρη, νομίζω ότι εμείς χρωστάμε πολλά ευχαριστώ. Ήσασταν οι πρώτοι που μας στηρίξατε, ήσασταν οι πρώτοι που βρεθήκατε δίπλα στην καταστροφή της Ηλίας. Λυπούμαστε πραγματικά και πραγματικά πίστεψε με, πονάει η ψυχή μας. Γιατί το 2007 και εμείς ζήσαμε κάτι αντίστοιχο με πολλά περισσότερα θύματα δυστυχώς και τεράστιες καταστροφές όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, τεράστιες καταστροφές όσον αφορά τα σπίτια, ολόκληρα χωριά χρειάστηκαν ανυποδόμηση στην Ηλία τότε. Και οι Κύπροι αδερφοί μας ήταν πάντοτε δίπλα μας. Αυτές οι εικόνες δεν σας είναι άγνωστες και αυτός ο φόβος, η αγωνία, η καταστροφή δεν σας είναι άγνωστα εσάς. Ακριβώς, δεν μας είναι άγνωστα και ίσως και γι' αυτό ευχόμασταν πάντοτε να μην συμβεί ποτέ ξανά σε κανέναν. Και όμως συνέβη, συνέβη στην Κύπρο μας, γιατί για εμάς είναι η Κύπρος η οποία στήριξε την ανοικοδόμηση της Ηλίας και δεν είναι μόνο, αν θέλεις, το ότι σας χρωστάνε τη στήριξη. Μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο των ανθρώπων αυτών, την αγωνία για την επόμενη μέρα. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι κάποιοι άνθρωποι να έχουν μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς την επιχείρησή τους, να έχουν καταστραφεί οι επιχειρήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι άνθρωποι αυτή τη στιγμή να μην έχουν σπίτια για να ζήσουν. Τα έχουμε βιώσει στο πετσί μας την κυριολεκσία και νομίζουμε ότι αυτούς τους ανθρώπους και μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν έμπραχτα την Ηλία χρωστάμε να στηρίξουμε και εμείς. Πρέπει να το κάνουμε, ακόμα και αν δεν μας είχε, αν θέλει, στηρίξει η Κύπρος τότε, πόσο μάλλον όταν ήδη οι Ηλίοι λάβανε τόσο μεγάλα ευεργετήματα από τους Κύπριους αδερφούς μας. Ναι, πραγματικά. Θέλω έτσι να μας περιγράψεις από το 2007 μέχρι σήμερα, έγινε ποτέ ο νομός Ηλίας όπως ήταν πριν? Άνδρη, θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Αυτός είναι ο μεγάλος μας πόνος. Ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Σταδιακά ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές. Οι ζημιές και η φύση έχουν τη δύναμη να αποκατασταθούν και πίστεψέ με ότι σε μερικά χρόνια θα το θυμάστε ως ένα κακό όνειρο. Αυτό το οποίο πονάει την Ηλία ακόμα και σήμερα και ένα μάθημα το οποίο εμείς πήραμε με το χειρότερο τρόπο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν μέσα στις φλόγες, οι άνθρωποι οι οποίοι κάηκαν από τη φωτιά εκείνη δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Φτιάξαμε, ναι, δημιουργήσαμε, μείναμε πολύ πίσω σε σχέση με όλη την υπόλοιπη χώρα, με όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Δεν ήρθε η ανάπτυξη στο νομό Ηλίας. Οι άνθρωποι όμως σήμερα έχουν ένα σπίτι να κοιμηθούν, έχουν ξαναχτίσει τις επιχειρήσεις τους σταδιακά. Όλα γυρίσανε, ακόμα και ο τεράστιος φυσικός πλούτος. Η γη της Ηλίας έδειξε ότι είχε τη δύναμη να αναγεννηθεί, όπου δεν υπήρχε η δύναμη αναγέννησης. Τα δασαρχεία και οι εθελοντές ανέλαβαν τις δεντροφυτεύσεις. Μπορώ να σου πω ότι πλέον τα σημάδια από την πύρινη Λέλα από το 2007 έχουν περάσει και 14 χρόνια από τότε. Mm-hmm. Η πλειοψηφία τους έχουν σβήσει. Τα σημάδια όμως της φωτιάς, τις ψυχές των ανθρώπων δεν έσβησαν ποτέ. Κάθε χρόνο στις 24 Αυγούστου εμείς πραγματοποιούμε τρισάγιο στη μνήμη των νεκρών μας. Οι άνθρωποι αυτοί λείπουν. Οι άνθρωποι αυτοί θα λείπουν και θα στοιχιώνουν και την Κύπρο μας.
Θεωρώ ότι εάν υπάρξει ένα κύμα μεγάλο αλληλεγγύης, ένα τσουνάμι αλληλεγγύη, mm-hmm. ίσως τότε να μπορέσετε να γιατρέψετε τις πληγές σας πολύ πιο σύντομα από τη γιατρεψη ηλία. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να εφουλώσουμε τις πληγές οι οποίες ανοίχθηκαν στην Κύπρο από την τεράστια φωτιά. Και μόνο μία αλυσίδα αλληλεγγύης μπορεί να καταφέρει το ακατόρθωτο, να αποκατασταθούν σπίτια και περιουσίες που στέγαζαν επιχειρήσεις, έχουν γίνει στάκτη. Μόνο με βοήθεια μπορεί να γίνει αυτό. Άντρη μου, δεν θα είναι εύκολο. Οι επόμενοι μήνες, τα επόμενα χρόνια θα είναι αρκετά δύσκολα για τους ανθρώπους αυτούς. Γι' αυτό φωνάζουμε κι εμείς και γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα αλληλεγγύης και στήριξης, με την ελπίδα, ξαναλέω, ότι πολύ πιο σύντομα από ότι η Ηλία, η Κύπρος θα καταφέρει να βρει το βηματισμό της. Θα θυμούνται όλοι την τεράστια καταστροφή. Παίρνουμε και μαθήματα, άμα θέλει, μέσα από αυτές τις καταστροφές. Δεν θεωρούμε πλέον τίποτα δεδομένο. Στην Ηλία ξύπνησαν μνήμες το 2007. Βάζουμε ξανά τις προτεραιότητες μας και οριοθετούμε τις προτεραιότητες μας, αν θέλεις, και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που υπάρχει, κάνουμε αίτηση στους πολίτες. Mm-hmm. Δεν έχει σβήσει τίποτα. Η ανθρωπιά συνεχίζει να υπάρχει και είναι στιγμή να δείξει και η Ηλία το πρόσωπό του απέναντι στην Κύπρο. Και αυτό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε. Θέλω επίσης να μου πεις, είναι στα πρώτα της βήματα, τώρα έχει δημιουργηθεί αυτή η πρωτοβουλία, μόλις φρέσκα και την ανακοινώνουμε για να υπάρχει απήχηση όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται, αν υπάρχει κάποια ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Έχει ξεκινήσει να υπάρχει ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι χθες καθόμουν και σκεφτόμουν το τι ζήσαμε εμείς στην Ηλία. Ζήσαμε πολύ άσχημες στιγμές. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο επέλεξα να κάνω ήταν να καλέσω ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, ασχολούνται γύρω από τον εθελοντισμό, και τους είπα, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ναι. Πρέπει να δυναμώσουμε και στους 7 δήμους του νομού Ηλίας, προκειμένου όλοι να βάλουμε από ένα λιθαράκι, μικρό, μεγάλο, ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως έκανε τότε και η Κύπρος με εμάς. Ναι. Θεωρώ, είμαι αισιόδοξη, ότι θα πάμε καλά και θα μπορέσουμε κι εμείς μία μέρα να είμαστε τόσο περήφανοι όσο είσαστε εσείς κάθε φορά που επισκέπτεστε τα χωριά του Μαρτυρίου, την Αρτέμιδα και τη Μάκιστο, όπου επί της ουσίας, χάρη στη δική σας προσπάθεια, κατάφεραν να αναγεννηθούν μέσα από τις τάσεις τους. Το ότι περισσεύει η ανθρωπιά είναι το πιο δυνατό μήνυμα των ημερών. Το ότι περισσεύει η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η βοήθεια από όπου και αν έρθει είναι καλοδεχούμενη αυτές τις ώρες που κάποιοι πραγματικά δεν έχουν στερέψει τα δάκρυά τους για το κακό που τους βρήκε. Τότε στον νομό Ηλίας βεβαίως θρηνήσατε πάρα πολλά θύματα. Εμείς έχουμε 4 παιδιά τα οποία χάθηκαν πολύ άδικα, πολύ σκληρά, πολύ τραγικά, και τα στέλνουμε πίσω στη χώρα τους όχι όπως θα ήθελαν, δυστυχώς. Άντρη μου, θα σου πω το εξής, ότι ένα από τα πιο σκληρά μαθήματα, το επαναλαμβάνω, που έλαβε η Ηλία, είναι ότι πρώτα οι άνθρωποι. Πρώτα οι άνθρωποι και μετά, άμα θέλεις, όλα τα υπόλοιπα. Όχι ότι δεν είναι σκληρό για κάποιον να χάνει το σπίτι του ή να χάνει την επιχείρησή του ή να βλέπει το φυσικό περιβάλλον να καταστρέφεται. Όλα όμως, με την αρρωγή και της πολιτείας και τη στήριξη, η οποία θεωρώ και ότι θα πρέπει να υπάρξει και από πλευρά της Ελλάδας, θα γίνουμε. Θα γίνουμε ξανά και θα τα καταφέρουμε ξανά όλοι μαζί. Γιατί τα δύσκολα οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι. Οφείλουμε να είμαστε μια γροθιά, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να σφίξουμε τη γροθιά μας και να στηρίξουμε. Να στηρίξουμε την Κύπρο, να στηρίξουμε εσάς που έχετε πληγεί, να κάνουμε, να βάλουμε αυτό που είπα και πριν. Το δικό μας λιθαράκι. Μικρό ή μεγάλο θα το δείξει η πορεία.
Απλά η προσπάθεια αξίζει από μόνη της, χίλια μπράβο. Και πόσα ευχαριστώ, δεν ξέρω, στον απολογισμό ίσως, δεν ξέρω, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που υποφέρει, που πονά για αυτά που έχασε και περιμένει έτσι ένα... Περιμένει σαν ναυαγός. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σαν ναυαγοί αυτή τη στιγμή και περιμένουν ένα σωσίβιο. Από όπου και αν έρθει. Είμαστε οι μόνοι, ίσως, στην Ηλία, να ξέρεις, που μπορούμε να καταλάβουμε την αγωνία. Την αγωνία αυτών των ανθρώπων, των πόνων των ανθρώπων. Δεν έχουν βρει μνήμες και αντίθετα, ενώ ερχόμασταν να μην ξανασυμβεί αυτό το κακό, είναι ευκαιρία να θυμίσουμε και εμείς από την πλευρά του δημοσιογράφου, στους πολίτες της Συρίας, ακόμη και στα μικρά παιδιά, τα βιώματα εκείνα, τα βιώματα του 2007. Και τη φωνή μας ως δημοσιογράφοι μπορεί να φτάσει παντού και οφείλουμε να το κάνουμε. Ακριβώς. Κάθε φορά που υποφέρει κάποιος, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα. Θα επικοινωνήσουμε ξανά και όσες φορές χρειαστεί να ανταλλάξουμε ό,τι χρειαστεί σε πληροφορίες και εμείς πώς... χρειαζόμαστε ναι. τις πληροφορίες. Εμείς από την δικιά μας πλευρά ελπίζουμε να σας στείλουμε αρκετά μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στο έργο σας. Καλή δύναμη, παιδιά.